Με το βλέμμα στραμμένο στο φετινό καλοκαίρι είναι όλος ο κόσμος προσδοκώντας ξέγνιαστες στιγμές. Τα καλά νέα που ανακοινώθηκαν προ λίγων ημερών για το άνοιγμα της Κύπρου στους Βρετανούς εμβολιαστέντες έχει σκορπίσει και χαμόγελα αλλά και κρατήσεις ταξιδιών. Στο δεύτερο εξάμηνο θα καταγράψουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό αφήξεων από τη Μεγάλη Βρετανία. Κρατήσεις που γίνονται κυρίως είναι για το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Θα έλεγα ότι σίγουρα περισσότερο για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Όπως όλα δείχνουν, ο αγαπημένος προορισμός των Βρετανών μπαίνει και πάλι στον ταξιδιωτικό τους χάρτη και η μεγαλύτερη αγορά της Κύπρου αρχίζει να παίρνει μπρος. Τα μηνύματα είναι αρνητικά, θα έλεγα, μετά τις ανακοινώσεις που έχει κάνει και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Θεωρώ ότι τα πράγματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να κυλούν ομαλά. Οι ανυπόμονοι Βρετανοί ταξιδιώτες, αφού λάβουν την απόφαση για το ταξίδι τους και κλείσουν την πτήση τους, προχωρούν και στη διευθέτηση της διαμονής τους στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και στον ξενοδοχειακό τομέα έχει αρχίσει κινητικότητα, με τις πρώτες κρατήσεις να είναι γεγονός. Όπως αναμένεται, τις επόμενες 2 εβδομάδες θα αυξηθεί και ο όγκος των κρατήσεων. Η κατάσταση άρχισε να παίρνει χρώμα πράσινο, αφού για τους Βρετανούς τουρίστες δεν θα χρειάζεται ούτε τεστ, αλλά ούτε και καραντίνα για να έρθουν Κύπρο.